σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Τα πλάνα που μόλις είδατε είναι από προηγούμενες μέρες. Ήταν παραμονή 15 Αυγουστού. Πήγαμε στη Χρυσολογιάτισσα για να προσκυνήσουμε και μετά πήγαμε για έναν καφέ στην πλατεία της Πάφου. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία και ξεκουραστήκαμε. Σήμερα είναι Κυριακή. Είμαι μόνη στο σπίτι με τα παιδιά μου. Έχουμε ξυπνήσει τώρα 8, τους έχω φτιάξει πρωινό, έχω καθαρίσει την κουζίνα και το σαλόνι και τώρα είμαι στο υπνοδωμάτιο μου. Θέλω να τακτοποιήσω λίγο την ντουλάπα μου που έχω τα ρούχα μου, γιατί είναι λίγο χαμός, και θέλω να αλλάξω και το quilt cover που έχω στο κρεβάτι μου. Θέλω να βάλω έτσι κάτι πιο φθινοπορεινό. Πάντα μετά το 15 Αύγουστο μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω κάποιες αλλαγές στο σπίτι. Ανυπομονώ πάρα πολύ για το φθινόπωρο. Άρα θα σας έχω την οργάνωση της ντουλάπας, έτσι κάποια διακόσμηση που θα κάνω στο υπνοδωμάτιο μου. Και πήγα στον Jumbo και πήρα αυτές τις λετοτενίες. Είναι με μπαταρίες εδώ, βάζεις μπαταρίες. Δεν ξέρω αν θυμάστε, αλλά τα ίδια έχω χρησιμοποιήσει και στην κουζίνα μου, στα ντουλάπια. Με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ καλά. Έτσι σκέφτηκα ότι θα με βοηθήσουν και εδώ στην ντουλάπα. Το πρόβλημα που έχω εγώ εδώ στο υπνοδωμάτιο είναι ότι η ντουλάπα είναι σκοτεινή, γιατί το φως είναι πάρα πολύ ψηλά. Και όταν ανοίγω την ντουλάπα δεν βλέπω ακριβώς τι έχω. Νομίζω αυτά θα με βοηθήσουν πολύ. Και κάτι άλλο που πήρα είναι αυτά, είναι κουτί αποθήκευσης. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το θέλω για τα χειμωνιάτικα τα ρούχα, που ακόμα νομίζω δεν θα τα χρειαστούμε. Πήρα έναν και πήρα ακόμα έναν το ίδιο. Νομίζω θα με βολέψουν πολύ. Τώρα θα το δούμε. Άρα πάμε να οργανώσουμε την ντουλάπα και να αλλάξω και το quilt cover που θέλω για το κρεβάτι μου και θα τα πούμε σε λίγο.
λάπα είναι έτσι. Είναι πάρα πολύ καλύτερα. Τα δύο κουτιά που πήρα από τον Τζάμπο είναι αυτά εδώ. Το μόνο που δεν μου άρεσαν είναι ότι δεν έχουν φερμουάρια να κλείνουν. Μένουν ανοιχτά. Αλλά τα έχω γυρίσει από την άλλη για να μην φαίνεται και να είναι πιο ωραία έτσι. Είχα αυτό εδώ το κουτί αποθήκευσης που πήρα από την προηγούμενη μου επίσκεψη στον Τζάμπο. Εδώ έχω βάλει τα τζιν παντελόνια που είναι πιο χοντρά και δεν τα φοράω τώρα. Είναι πιο χειμωνιάτικα. Και πιο κάτω είναι τα ρούχα τα οποία χρησιμοποιώ πιο συχνά. Είναι τα καλοκαιρινά, τζιν πίσω καλοκαιρινά είναι πιο λεπτά. Λετοτενία νομίζω θα με βολέψει μια χαρά. Έχω βάλει μόνο μία, νομίζω είναι αρκετή. Και έτσι είναι πολύ πιο συγκυρισμένα. Ακόμα θέλω να φτιάξω και αυτά. Όμως δεν βρήκα κρεμάστρες τις οποίες να μου αρέσουν. Στον Τζάμπο δεν είχε πάρα πολλές. Τώρα θα το δω. Αυτή είναι η οργάνωση, νομίζω είναι πάρα πολύ καλά. Τελικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα. Έχει αλλάξει το υπνοδωμάτιο μου. Νιώθω έτσι πιο χαρούμενη, αλλά και πάρα πολύ κουρασμένη. Την δεύτερη λετοτενία την έχω βάλει κάτω από το ξύλο που υπάρχει εδώ στο κρεβάτι. Νομίζω είναι πάρα πολύ ωραίο έτσι. Τα δύο αυτά γλαστράκια τα πήρα από τον Τζάμπο. Μέχρι λίγες μέρες που τα έχω. Νομίζω το αποτέλεσμα έχει γίνει λίγο πιο φθινοπορεινό.
ετοιμάστηκα, θα πάμε μια βόρτα στο μολ μαζί με την αδερφή μου και τα δικά της τα παιδιά. Το φαγητό ήταν πεντανόστιμο, πρώτη φορά το φτιάχνω, τη συνταγή την είδα στο ίντερνετ, είναι πάρα πολύ ωραίο, τα παιδιά ξετρελάθηκαν. Αυτό ήταν και το βιντεάκι μου για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου για να βλέπετε και τα άλλα βιντεάκια και μέχρι την επόμενη φορά ελπίζω να περνάτε όμορφα. Φιλούθκια, γεια σας!